τον Δήμο άλλων Αθηνών, στην προσπάθεια που κάνει εδώ στην Κύο και στα παιδιά στο Τυμάχο, που κάνουν την προσπάθεια ώστε ο αθλητισμός να μπει για τα καλά στην πόλη και να δουν αθλητές ειδικά της νέας Κύο και των άλλων Αθηνών να δουν αθλητές οι οποίοι θα αγωνιστούν μέσα στην πόλη τους. Εμείς συμπαραστευόμαστε και για ένα άλλο λόγο, ότι στα 1500 που τρέχουν οι μικροί αθλητές να μιμηθούν τους μεγαλύτερους αθλητές που θα τρέξουν. Σύμπνοια μεταξύ των διοργανωτών και των αθλητών. Ήθελα να πω λοιπόν ότι η Δομήνη είναι πάρα πολύ ωραία. Καλό τον κόσμο να τρέξει και όχι μόνο, να περπατήσει. Είναι πολύ ωραία διαδρομή. Είναι παράλληλο στον Ασίλιο ποταμό. Βέβαια έχει λίγο χώμα, αλλά εντάξει, εμείς αθλητές μας άμε. Είμαστε παντός εδάφους. Ήθελα λοιπόν να πω ότι πρέπει να βγάλουμε τον κόσμο, παιδιά, από τον καναπέ. Να βγάλουμε τον κόσμο από το καφενείο. Να βγάλουμε τον κόσμο από τα ποτά και από τα ξενύχια. Να τρέξει, να θέλει να περπατήσει, γιατί ξέρετε ότι ο αθλητισμός είναι ένα πράγμα. Τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια που θυμάμαι εγώ, έχει τρομερή άνοδο. Μακάρι, παιδιά, όπως πάμε. Καρπούς μου, βλέπω τόσα πολλά παιδιά να τρέχουν μπροστά μας. Και λέω μπράβο, κάτι προσφέρουμε κι εμείς σε σύνολο με αυτόν τον δρόμο. Γενικά το δομικό κίνημα παιδιά στην Ελλάδα έχει μεγάλο πάρα πολύ. Να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο αυτό είναι μόνο στην Αθήνα 4 δομές και πάλι, δηλαδή θα είναι άλλοι 14. Της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Κύου. Συνδιοργανώνουμε και φέτος το δεύτερο δρόμο, αγώνα δρόμου από τον Ασκάνιο στον Ερασίνο. Ένας αγώνας ο οποίος θέλουμε να γίνει θεσμός και να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και ελπίζουμε να βρει συμπαραστάτες και εθελοντές προκειμένου να διοργανώνουμε αυτό το αγώνα δρόμου για να τιμήσουμε την μνήμη μικρασιατών που πέσανε στις χαμένες πατρίδες. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΣΕΓΑΣ, το Δήμο Άργους Μικυμών, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τους μαραθωνοδρόμους Αργολίμος, τους εθελοντές, τους χορηγούς, την τροχέα βεβαίως, τους προσκόπους, τους σαμαρίτες, τους διασώστες, και όλους όσους συνεισφέρουν προκειμένου να γίνει ο αγώνας δρόμου χωρίς πρόβλημα, να τους χορηγούς, όπως είπαμε, χωρίς τη βοήθειά τους δεν μπορούμε να